Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εξακολουθεί η Εκκλησία μας να μας ενισχύει πνευματικά για να συνειδητοποιήσουμε τη θέση μας και το προνόμιό μας να είμεθα μέσα στην ατμόσφαιρα της Αναστάσεως του Κυρίου, που είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έγινε επί γης, που έγινε εις όλων των κόσμων, και που αυτό το θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου, ιδιαίτερα κατά τις 40 μέρες από τις ημέρες της εορτής της πρώτης ώρας του Πάσχα και μέχρι της Αναλήψεως, αλλά και καθ' όλες τις Κυριακές, όπου πάλι το θέμα και το θαύμα της Αναστάσεως εορτάζομαι, μας ενισχύει και μας ενδυναμώνει για να μπορούμε να έχουμε βεβαία την ελπίδα ότι για τους δυνάμεους της ευλογίας και της φιλανθρωπίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι θα γίνομαι οι άνθρωποι και οι ψυχές που όταν φεύγομαι εκ του κόσμου αυτού θα είμαι θα κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Αυτή η μεγάλη πνευματική προσφορά, η οποία δίδεται εις τους χριστιανούς δια την πίστην και δια τα καλά των έργα, ανανεώνεται καθεκά στην Κυριακή με όσα η Εκκλησία δια των Ιερών Μυστηρίων επιτελεί και ιδιαιτέρως δια του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και δια των λόγων των πνευματικών, των λόγων οικοδομής προς το πλήρωμα της Εκκλησίας υπό των ποιμένων αυτής. Όμως όλες οι Κυριακές μετά την Κυριακή του Πάσχα έχουν τα ονόματά των, όπως είχαμε του Θωμά και σήμερα έχουμε την Κυριακή των Μυροφόρων με το κείμενο μέσα από το Ιερόν Ευαγγέλιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Ονομάζεται η σημερινή Κυριακή των Μυροφόρων, αλλά μαζί με τις μυροφόρες τιμώνται και δύο άλλα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί, συνέδεσαν τη ζωή τους με τον Χριστό κατά ένα διαφορετικό τρόπο από εκείνον με τον οποίο συνέδεσαν εξ ολοκλήρου τη ζωή τους με τον Χριστό οι 11 Απόστολοι και ο Ματθίας με τα ταύτα που συνεπλήρωσε την θέση του Ιούδα. Αυτές οι δύο προσωπικότητες, ο ένας είναι ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, και ο άλλος είναι ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής όπως λέγεται. Για να πούμε πάντα τα αφορώντα τόσο εις τις μυροφόρες γυναίκες όσο και εις τους δύο αυτούς μεγάλους άνδρες δια τις ώρες εκείνες και τις στιγμές, αλλά και δια τα μετατάφτα, δεν παρέχεται χρόνος. Κάνουμε μία έτσι συνολική διερεύνηση και συγχρόνως ανάλυση του κειμένου για να ωφεληθούμε πνευματικά και να καταλήξουμε και σε ένα πόρισμα. Ώστε λοιπόν και οι τέσσερες Ευαγγελιστές ομιλούν για τις μυροφόρες και ο Ιωάννης ομιλεί κυρίως και δια τον Ιωσήφ αλλά και δια τον Νικόδημα. Αυτό που δίδει σήμερα εκ του Ιερού Ευαγγελίου το έναυσμα και την αφορμή να καταλάβουμε ότι είμεθα σε περίοδο Αναστάσεως είναι το δεύτερο τμήμα του Ιερού Ευαγγελίου που ακούσαμε από του Άμβωνος υπό το Ιερό Διακόνο να ανακοινώσκεται, διότι το μεν πρώτον αναφέρεται εις τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και εν συνεχεία το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στις μυροφόρες γυναίκες. Στο πρώτο λοιπόν τμήμα η χαρακτηριστικότερη λέξη που υπάρχει στις λίγες σειρές όταν ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ο συνετός αυτός άνθρωπος της πίστεως, της αφοσιώσεως των Θεών, αλλά όμως και έχουν αξιώματα εις το βίο των Ιουδαίων της εποχής εκείνης, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χαρακτηριστεί με μια βασική λέξη, κλειδί των ολίγων γραμμών του Ιερού Ευαγγελίου περί αυτού. «Τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτο». Ενθυμίστε από τα κείμενα της Μεγάλης Πέμπτης στα Ευαγγέλια και από την επομένη μέρα την Μεγάλη Παρασκευή. Ποια ήταν η ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε εις τα Ιεροσόλυμα, που έφθασε,
πού κατέληξε, τι καταστάσεις δημιούργησε, ποια γεγονότα και τι απεκάλυψε για την ζωή του κόσμου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τολμήσας, όπως ετόλμησε να υπερασπιστεί και τον Κύριο εις το δικαστήριο, στο διοικητικό δικαστήριο των Ιουδαίων εις τα Ιεροσόλυμα, και ήρθε εις τον Πιλάτον και ιτήσα το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρησε πώς ήταν δυνατόν να έχει αποθάνει τόσο σύντομα, και οι ερμηνευτές του απαντούν μετά τα όσα πέρασε όλες τις ημέρες πρώτης ταυρικής θυσίας και με την ειδική σου την ουδετέρα τάχα στάσιν αλλά άμεσον ευθύνην, δεν μπορούσε ένας ανθρώπινος οργανισμός να ανθέξει περισσότερον. Αυτό λοιπόν ο Πιλάτος μαθών εκ του κεντηρίωνος. Κεντηρίων είναι ο αξιωματικός της υπηρεσίας που είχε αρμοδιότητα να είναι κοντά εις τον Πιλάτον. Τον έστειλε λοιπόν τον κεντηρίωνα για να πληροφορηθεί τι έγινε και γύρισε εκείνος και του είπε ναι, απέθανε. Απόρησε, αλλά είπε θα δώσουμε το σώμα εις τον Ιωσήφ τον ευσχήμονα βουλευτήν για να παραλάβει το σώμα του Κυρίου, ο οποίος και το παρέλαβε, το κατεβίβασε εκεί από τον Τίμιον Σταυρόν, το ετήληξε μέσα εις το σεντόνι και το παρέλαβε για να πάει βοηθούμενος και από άλλα τα άλλα ιερά πρόσωπα να το ενταφιάσει εις τον τάφον, ο οποίος τάφος δεν είναι το μακράν από του σημείου όπου έγινε η σταύρωση και τοποθετήθη ο σταυρός του Κυρίου. Δηλαδή, όπως τα βλέπω, επειδή ίσως τα έχετε δει και πολλοί από εσάς, από την επίσκεψή μου στα Ιεροσόλυμα, ο ένας τόπος, ο υπερκείμενος, ο υψηλός, μέσα και στην Εκκλησία της Αναστάσεως, είναι ο τόπος της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, και λίγο αριστερά, ανατολικά, ας πούμε, όπως θα υπήρχε τότε μία κατοφέρεια, εκεί υπήρχε ένας χώρος για τάφων, όπως ενετεφιάζονται τότε οι άνθρωποι, και εκεί πήγε, τον παρέλαβε, μαζί με τον Νικόδημον, λέγει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, μαζί με τον Νικόδημο. Οι δύο αυτοί άνδρες πήραν αυτή την ευθύνη για τον ενταφιασμό. Τα άλλα τα οποία γνωρίζουμε εμείς, στο δεύτερο μέρος του Ευαγγελίου, είναι, όπως θα τον θυμίστε, διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία του Ιακώβου, η Μαγδαληνή και τα άλλα πρόσωπα, ιδίως οι μυροφόρες οι λεγόμενες και οι Σαλόμοι, είναι αυτές οι οποίες πήγαν για να μπορέσουν να προσφέρουν τα μοίρα εις τον Ιησού. Δεν θα πω όλες αυτές τις διηγήσεις που είναι μέσα στο Ευαγγέλιο αποκάλυψης και αφορμή για να πέσει κανείς και να μελετά συνεχώς αυτά τα κείμενα για τους εξ αυτών ιερούς ύμνους της Εκκλησίας, αλλά πήγαν για να τον, όπως προεβλέπεται κατά τα έθιμα, με μοίρα για να τον αλείψουν και να τον περιποιηθούν. Αλλά η Ανάσταση είχε γίνει, ήταν η τρίτη ημέρα. Όπως ξέρετε, την Παρασκευή είναι η Σταύρωση. Το Σάββατο είναι η ταφή και το πρώτο πρωί της πρώτης ημέρας, που είναι τρίτη ημέρα, είναι η Ανάσταση. Για να μας ρωτούν μερικοί, πώς τρεις ημέρες? Έτσι μετρώνται. Η μέρα της Σταυρώσεως, το ξαναλέω, η μέρα της ταφής και η μέρα της Αναστάσεως. Βεβαίως υπήρξε ολόκληρη αναστάτωση μετά τα πρώτα μηνύματα από τις μυροφόρες, ότι δεν υπάρχει ο Κύριος εκεί. Έχουν μείνει μόνον αυτά που προβλέπει η παράδοση των Ιουδαίων, να τον έχουν περιτυλίξει σε ορισμένα έτσι υφάσματα τον Ιησού, και ειδικά για το κεφάλι και το υπόλοιπο. Αυτά είχαν μείνει εκεί και εκείνος είχε φύγει στους ουρανούς. Και ο άγγελος που ερώτησε τις μυροφόρες, ποιον θέλετε, τι ζητάτε? Ανέστη από τον νεκρό. Έφυγε ο Χριστός εις τους ουρανούς, ο Χριστός. Το μαθαίνουν οι μαθητές. Διστάζουν όλα τα άλλα που ξέρουμε, και με τον Θωμά με ό,τι επικολούθησε. Τώρα εδώ όμως
μας εξυπηρετούν το κείμενο του Ευαγγελίου όπως πάντα. Πρώτον μεν, να κάνουμε μία αναφορά στη συνδρομή αυτών των γυναικών εις τα θέματα που αφορούσαν τον Κύριον. Αυτές οι γυναίκες ήσαν αφιερωμένες, είχαν και οικογένειες, αλλά ήσαν σε ένα βαθμό αφιερωμένες να εξυπηρετούν τον Κύριο και τους Αποστόλους. Ποιες είναι? Η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η Ωσή, η Μαρία η του Ιακώβου, η Σαλόμη, η Μαρία του Κλοπά, η Ιωάννα σύζυγος του Χουζά, η Μάρθα, η Σουσάνα, η Μαρία του Λαζάρου και η άλλη βέβαια Μαρία. Αυτές είναι, υπήρχε και ευρύτερος κύκλος, αυτές είναι που κατονομάζονται από τα Ιερά Κείμενα. Και η Εκκλησία για να τιμήσει αυτές τις όσιες γυναίκες που είχαν την μεγάλη τιμή να υπηρετούν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τους Αποστόλους με τα απαραίτητα, γιατί αυτοί δεν είχαν τίποτα άλλο από τα ενδυματά τους και έτρωγαν όπου μπορούσαν ή τους προσέφεραν ή είχαν κάτι από το ταμείο τους για να μπορέσουν να δεχθούν και να έχουν ολίγη τροφή. Αυτές τις βοήθησαν. Και είδατε και τη συμπεριφορά και στην περίπτωση του σπιτιού του Λαζάρου και από αυτήν την διήγηση για την γυναίκα η οποία σηκώθηκε και ομίλησε εις τον Χριστόν όταν του είπε «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε», όταν εκείνος ομίλησε για όλα τα θαυμαστά γεγονότα που αφορούν στη ζωή του ανθρώπου που θέλει να σωθεί εν Χριστώ Ιησού. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες, και το λέγω πάλι εις τις κυρίες και τις δεσποινίδες, επειδή αυτοί που συνήθως φροντίζουν να βρουν στοιχεία για να ενίστανται, δηλαδή για να υποβάλουν πώς να πούμε, ένσταση, όπως λέμε, δηλαδή να ακυρώσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου, και μας λένε διάφορα πράγματα, και μεταξύ των άλλων στους τελευταίους αυτούς χρόνους ομιλούν όσοι ενδιαφέρονται δήθεν για τη γυναίκα, ενώ ξέρουμε τι φύσταται η γυναίκα στον κόσμο καθημέραν, ακόμη και στα ύπατα αξιώματα και στα ευρωπαϊκά και οπουδήποτε. Αυτές οι γυναίκες οι οποίες εδώ αναφέρονται στο Ιερό Κείμενο του Ευαγγελίου είναι πρόσωπα ιερά, είναι πρόσωπα με φόβον Θεού, είναι πρόσωπα τα οποία λατρεύουν τον Χριστόν και είχαν μέσα τους, φαίνεται από τα κείμενα και τις διηγήσεις, ένα φόβο τι θα γίνει. Γιατί ακούμε ότι στο τέλος θα έχουμε τραγωδία, θα έχουμε θάνατον. Τι είναι αυτά που ακούμε? Και ήσαν πάντα μαζί, πάντα κοντά, πάντα ήκουαν, πάντα προσέφεραν. Αυτές είναι οι γυναίκες που ενισχύουν και διδάσκουν τις σημερινές γυναίκες. Και κορών αυτών των γυναικών και όλων και ημών όλων η Θεοτόκος, που η Ορθόδοξη Εκκλησία την εντοποθέτησε στο αριστερόν κλήτος των ιερών τέμπλων των ναών, μετά από τον Κύριο που είναι στο δεξιόν με τον πρόδρομο, και εκεί δίπλα με τον Άγιον που με το όνομα του οποίου τιμάται ο ναός μέσα στον οποίο υπάρχει το τέμπλον. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν είναι μέσα στο χριστιανισμό, μέσα στην πίστη, τα ιερά πρόσωπα με πρώτη την Θεοτόκον, αλλά και με τα ταύτα με τις Άγιες γυναίκες, τις οποίες μνημονεύουμε μέσα σε όλο το χρόνο και που θυσιάστηκαν και μαρτύρησαν και στους τροχούς και στις φωτιές και στις μαχαιριές και στις προσβολές μέχρι τέλους, τόσο ώστε να κάνουν αυτούς που τους έβλεπαν και δεν ήσαν χριστιανοί να γίνονται και αυτοί χριστιανοί από τη θυσία τους. Αυτές η Ορθόδοξη Εκκλησία τις έκανε εικόνες, όπως λέμε. Πρώτη την Παναγία και τις Άγιες. Πάτε σε ναό Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή. Αγία Αναστασία, Αγία Αναστασίας. Αγία Γλυκερία, Αγία Γλυκερία. Πόσες είναι? Πάρα πολλές. Αυτές λοιπόν όλες τιμώνται με τα ονόματά τους. Τις άλλες τις έφερε σήμερα η Εκκλησία κοντά μας, εδώ, κατά την ημέρα που, και Κυριακή, που ονομάζεται Κυριακή των Μυροφόρων.
Ερχόμεθα τώρα στους δύο άντρες, παρακαλώ ένα ρολόι, πάτε. Στους δύο άντρες, τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ρολόι ήταν. Ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, σεβαστών μέλων συνεδρίου, ανήρα αγαθός και δίκαιος, εμαθήτευσε παρά το Ιησού, παρέμεινε όμως και κεκριμένος. Ότε οι Ιουδαίοι απεφάσισαν κατά του Ιησού, ο Ιωσήφ ούκην συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξη αυτών. Δεν συγκαταθέθηκε. Η ψήφος του ήταν αθωωτική υπέρ του Κυρίου. Ο Νικόδημος είναι ο ευγενής Ιουδαίος, μαθητής του Ιησού, φαρισαίος, άρχον των Ιουδαίων και μέλος του συνεδρίου. Είχε κάνει διάλογο με τον Χριστό, τον οποίον κι άλλη φορά σας έχω πει, εις το κατά Ιωάννη μόνον Ευαγγέλιον διασώζεται και πρέπει να το αναζητήσετε. Νύχτα πήγε γιατί αφοβήτω και έθεσε ερωτήματα εις τον Χριστόν και έγινε εκεί θεολογικότατος διάλογος που είναι καταχωρισμένος μέσα εις το Ιερόν Ευαγγέλιον του Ιωάννου. Είχε κάνει λοιπόν διάλογο με τον Χριστόν και υπερασπίστηκε τον Ιησούν ενώπιον των μελών του συνεδρίου. Αυτοί οι δύο άνδρες επίσης τιμώνται σήμερα διότι είναι πρόσωπα εξέχοντα μέσα εις την ζωή της Εκκλησίας, διότι πλέον αγνοούνται στους προηγούμενους δισταγμούς των, προσήλθαν και στον Πιλάτο ο Ιωσήφ και μαζί του στη συνέχεια και ο Νικόδημος για να παραλάβουν το σώμα του Ιησού, και μάλιστα ο Νικόδημος έφερε μαζί του πολύτιμο μύρον περίπου σε 30 κιλά για να με όλο αυτό να μπορέσει να γεμίσει το σώμα του Κυρίου και τον τάφο του, αλλά βέβαιως δεν τον βρήκαν εκεί. Επομένως, πρέπει εδώ τώρα να κάνουμε μία διευκρίνηση. Υπάρχει μια καμπή σε όλα αυτά. Ο λαός των Ιουδαίων τότε, αδελφοί μου, οι περισσότεροι το ξέρετε, νομίζω ίσως και όλοι μας, ήσαν κάτω από την κυριαρχία της ρωμαϊκής εξουσίας, η οποία ρωμαϊκή εξουσία ήταν διεφθαρμένη προς πάσαν κατεύθυνση. Δεν ξεκίνησε έτσι, αλλά έτσι έφτασε τελικά. Εμείς λοιπόν δοκιμάζαμε πολλές φορές κάποια ερωτήματα από μερικούς. Και από τότε εσείς, λέει οι χριστιανοί, τι έχετε με τους Εβραίους? Γιατί δεν είστε με το μέρος των Εβραίων? Είναι ένα κέριο ερώτημα. Είναι ένα κέριο ερώτημα ιδιαίτερα για τους Θεσσαλονικείς. Όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα για τους Θεσσαλονικείς. Διότι η Θεσσαλονίκη μας είχε τρεις κοινότητες από την ώρα που υποδουλώθηκε στους Τούρκους το 1430. Η μία κοινότηση ήταν των Ελλήνων υποδούλων, η δευτέρα κοινότηση ήταν των υποδούλων, αλλά επίοικέστερα Εβραίων, και η άλλη των Μουσουλμάνων. Όταν έγινε η απελευθέρωση, οι Έλληνες και οι Εβραίοι έμειναν εδώ. Οι Μουσουλμάνοι έφυγαν. Σιγά σιγά, αλλά έφυγαν όλοι. Οι Εβραίοι έμειναν. Και οι Εβραίοι δοκίμασαν τον μεγάλο διωγμόν κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Γερμανούς και από τα σχέδια του Χίτλερ. Ποια ήταν η στάση των Θεσσαλονικαίων? Άψογος, που το μαρτυρεί κυρίως το αρχείο της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης με όσα έχει συλλέξει από τις ενέργειες του τότε Μητροπολίτου Γεναδίου. Έγινε μόνον μία διανομή των πολλών πλακών μαρμαρίνων που προήλθαν από τις καταστροφές που έκαναν οι Γερμανοί κτισμάτων των Εβραίων και που είπαν οι χριστιανοί και οι επιτροπές που ήσαν σε πλήρη πτωχία τότε να μην φύγουν, να μην καταστραφούν, να μην τα πάρουν άλλοι και καπάνε από εδώ και από εκεί, αφού είναι πλάκες μαρμάρινες, να μας τις δώσετε να τις βάλουμε στους ναούς, είτε μέσα είτε έξω. Σε δύο κυρίως ναούς, σε αυτόν τον οποίο μεθα εμείς και κάπου εκεί στον Άγιο Ελευθέριο. Και τις έδωσαν αυτές τις πλάκες.
Ήταν μαρμάρινες, χρήσιμες. Είναι μερικές εδώ, για να μην φαίνεται η επιγραφή, που από κάτω είναι τα ονόματα των ανθρώπων που τις είχαν δωρήσει εις την ειδική τους την πίστη. Επομένως, οι χριστιανοί δεν πήραν τίποτε από τα παρουσιακά στοιχεία των Εβραίων. Τι συμβαίνει τότε? Είναι το θέμα, θέλει πολύ λόγο, αλλά εγώ επιγραμματικά θα σας το πω. Ξέρετε, άλλο είναι οι Ιουδαίοι της εποχής του Κυρίου και άλλο είναι οι Εβραίοι, μετά οι Ιουδαίοι που έμειναν μακρά από την πίστη και στηρίχθηκαν του Χριστού και στηρίχθηκαν εις την Παλαιάν Διαθήκη. Οι Εβραίοι για τους οποίους εμείς μιλάμε και έχουμε μέσα μας κάποια αισθήματα για το πώς εσταύρωσαν τον Χριστό και πώς φέρθηκαν και στους Αποστόλους, αυτή η στάση των Ορθοδόξων και ιδιαίτερως των Ελλήνων απέναντι των Εβραίων είναι για τους Εβραίους εκείνης της εποχής. Με τους σημερινούς δεν μπορούμε να έχουμε θρησκευτική συνάφεια και σχέση, το ξέρετε. Άλλη θρησκεία αυτή, άλλο αν στείλεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το μέγα γεγονός στην ιστορία του κόσμου είναι η Καινή Διαθήκη που έφερε ο Χριστός με τη Σταυρωσή Του και με το Λόγο Του και με την Ανάστασή Του. Άλλο λοιπόν οι Εβραίοι τότε και άλλοι τώρα. Οι Εβραίοι και όσοι είναι και αυτοί υπερβολικά δεμένοι με τη φυλή τους και στην Ελλάδα και αλλού τα έχουν εναντίον των Ελλήνων για όσα ψάλλομαι το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στα Ευαγγέλια. Λαός δισεβής και παράνομος είναι τι μελετά και να και καθεξής. Ο δε Ιούδας σου κυβουλήθη συνιένε και καθεξής. Όλα αυτά από τους ποιητάς είναι για εκείνους που σταύρωσαν τον Χριστό και μετά από τα οσανά του έλεγαν άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Και τον σταύρωσαν και τον έφτισαν και τον σε κάποια στιγμή του φέρθηκαν με τον χειρότερο τρόπο που υπήρχε, του δημιούργησαν δηλαδή τραύματα επάνω στο σώμα του και τον κάρφωσαν επί του σταυρού και τον ύψωσαν στο σταυρό και τον ενέπαιξαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Για αυτούς που ανεφέρεται και στις προφητείες, για αυτούς μιλάνε τα βιβλία μας μόνον τη Μεγάλη Πέμπτη. Δεν έχουμε στη συνέχεια στα βιβλία μας των άλλων ημερών. Από την Ανάσταση και πέρα δεν υπάρχει τίποτα ανάλογο με εκείνα που λέγονται και είναι ποίηματα για να βγει μέσα από την ψυχή μας ο πόνος για τη σταυρική θυσία του Κυρίου από εκείνα της Μεγάλης Εβδομάδος. Επομένως, πρέπει να κάνουμε διάκριση, αλλά μία διάκριση η οποία θέλει και άλλη προσοχή. Εγώ θα σας πω μία είδηση χθεσινή. Είναι μέσα στα καθηκοντά μου και μέσα στα ενδιαφέροντα τα δικά σας. Πλήθος επιχειρηματιών για ξενοδοχεία αναζητούν οικίματα να τα κάνουν ξενοδοχεία κατά μήκος της οδού Νίκης, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Από εδώ είμαστε και εμείς, οι χριστιανοί και η Μητρόπολης και τα γραφεία μας και ο Άγιος Γρηγόριος και καθεξής. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα. Μιλάω για όλα με ειλικρίνεια. Και δεν, διότι υπάρχουν και άλλα τώρα τωρινά για το τι μπορεί να γίνει. Ξέρετε, σε μια στιγμή όλη αυτή η περιοχή κάτω του Ισραήλ και της Περσίας μπορεί να γίνει σε μια στιγμή μια φωτιά και να μην μείνει τίποτα και να μεταδοθεί στον κόσμο. Και θα ψάχνουν οι επόμενοι να δούνε γιατί έγινε. Γιατί έγινε, εγώ δεν είμαι προφήτης, δεν μπορώ να πω, σκέπτομαι όμως και έχω μέσα στο μυαλό μου. Εν πάση περιπτώσει σήμερα πάλι η Θεσσαλονίκη είναι στις πρώτες επιθυμίες των συνανθρώπων μας, των Εβραίων, το ξαναλέω διότι με αυτούς τώρα έχουμε και συμμαχία για όλα όσα απειλούνται να γίνουν και που απειλούνται αυτές τις μέρες μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου από την Τουρκία. Θα μου πείτε, εμείς δεν θέλουμε να στενοχωρούμεθα με αυτά τα θέματα. Είναι εύκολο να λέμε ψέματα και να λέμε ωρεολογίες και
και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί αυτά που είναι ευθύνες για μας θα έρθουμε σε κάποια στιγμή και θα προσευχηθούμε υπέρ της ειρήνης του κόσμου, όπως εύχεται η Εκκλησία η Ορθόδοξη από την ώρα που θα μπούμε στη λειτουργία μέχρι των διευχών, υπέρ της ειρήνης του κόσμου. Και οι ηγέτες μας μιλούν, οι πολιτικοί και οι φιλόσοφοι και οι διανοούμενοι και εμείς υπέρ της ειρήνης, μάλιστα, αλλά και του σεβασμού της ιστορίας κάθε λαού. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ελληνική, μια πόλη από τους χρόνους του Φιλίππου και τους χρόνους του Αλεξάνδρου. Η Θεσσαλονίκη έγινε στην περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας, έγινε ξεχωριστό αστικό κέντρο της Ρώμης για την εξαιρετική της θέση από κάθε πλευρά. Η Θεσσαλονίκη είναι αυτή που υπέστη την επίθεση, όπως και η Κωνσταντινούπολη και η Παντουλώθη, στους Τούρκους, και από το 1430 ήρθε και ελευθερώθηκε το 1912, δηλαδή 100 χρόνια από σήμερα, από το μήνα, από το χρόνο που περνάμε εμείς, από τους Έλληνες που μπήκαν εδώ, όταν πλέον εξαιτίας και άλλων προβλημάτων και πολέμους που είχε η Τουρκία με τη Ρωσία, που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα και εδώ είχε ασθενές μέτωπο και παρεχώρησε την πόλη μας με επίσημα στοιχεία, και οι Έλληνες για πρώτη φορά της Θεσσαλονίκης μετά από τόσα χρόνια είδαν την ελευθερία. Η Θεσσαλονίκη είναι μετά τα αυτά η πόλη της αντιστάσεως κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της εθνικής αντιστάσεως. Η Θεσσαλονίκη είναι η οποία εφρόντισε και κατά την περίοδο που οι Γερμανοί ήσαν εδώ, έχουμε τα χαρτιά στη Μητρόπολη, να δίδει τις βεβαιώσεις ο Μητροπολίτης, ο προκάτοχός μας, ο Γενάδιος, ότι είναι βαφτισμένα τα βρέφη των Γερμανών για να ζήσουν, και έζησαν, ενώ δεν ήταν βαφτισμένα. Ένα ψέμα που θα δεχόταν ο Θεός, μια βεβαίωση. Και δεν βρέθηκε σε κανένα ληξιαρχείο και σε κανένα στοιχείο, έστω δημοσιογραφικό, που οι χριστιανοί να πήραν κάτι από αυτά που άφησαν οι Γερμανοί, που έφυγαν στην κατάσταση που έφυγαν. Όλα τα ρύθμισαν. Όλα τα ρύθμισαν όσον ήρθαν εδώ οι Γερμανοί και μετά οι καρδικές υπηρεσίες. Αλλά οι χριστιανοί δεν δέχτηκαν να πάρουν ποτέ τίποτα από ένα λαό που τόσο δοκιμάστηκε. Σήμερα η καμπή είναι διαφορετική. Εμείς βρισκόμεθα σε μια κατάσταση η οποία είναι τόσο πολύ δύσκολη, και την ερχομένη Κυριακή είμαι για εκλογές. Δεν θα πω τίποτα γι' αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Το μόνο που μπορώ να πω, παρότι θα είχα να πω πολλά, είναι ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες να ψηφίσουν. Ούτε αποχή, ούτε λευκών, ούτε με σβρισιές μέσα, ούτε με άλλα ονόματα. Είναι χρέος μας να ψηφίσουμε. Εγώ δεν προχωρώ ποιο θα ψηφίσει ο καθένας, δεν είναι δυνατό να το πω, αδύνατο. Αλλά λέω αυτό όμως, ότι έχουμε χρέος να ψηφίσουμε όλοι, να εκφραστεί μέσα από τη συμμετοχή στις εκλογές η ενότητα του ελληνικού λαού, που ζητεί διέξοδο σαν αυτή που ζητούσαν οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, αλλά που έμειναν στην ιστορία. Ας πεθάνουμε, αλλά να μείνουμε στην ιστορία. Ή ας μείνουμε να ζήσουν τα παιδιά μας και να πεθάνουμε εμείς για να είμαστε παράδειγμα θυσίας για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα. Γι' αυτό από όλους τους πολιτικούς, όλους ανεξαιρέτως, αυτό που μπορούσε να ζητήσει ένας λειτουργός της Εκκλησίας και ένας κήρυκας του Λόγου του Θεού Έλληνας, είναι ενότητα, αδελφοί μας. Ενότητα, ενότητα, είχε πει μια φορά. Ο διάβολος είχε πει μια φορά σε μια ψυχή που ανήκε σε ένα σώμα πνευματικό, δεν θέλω να πω, λεπτομέρειες, και που είχαν την ενότητά τους αλλά ήδη την έχαναν. Πάει λοιπόν πονηρό πνεύμα και του λέει: ενότητα, 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 εγώ θα σας τακτοποιήσω και θα σας διαλύσω. Και τους διέλυσε, τους εχώρισε. Ο διάβολος είναι αυτός που υπηρετεί τη διάσπαση των Ελλήνων. Αλλά οι άνθρωποι υπηρετούν στη Βουλή του Διαβόλου.
και είναι συνεργάτε. Και αυτά που λένε μερικοί μερικές φορές και τώρα, πράγματι είναι συνεργεία διαβολική. Δεν θα σκοτωθούμε για τα πρωτεία των πολιτικών. Μόνο για την Ελλάδα μπορούμε να σκοτωθούμε. Όλοι οι Έλληνες, πρώτοι οι πολιτικοί μας. Αυτή τη στιγμή δεν υποφέρομαι εμείς, ούτε το πρόβλημα το δημοσιονομικό και τα λοιπά είναι μόνο της Ελλάδος. Ορίστε, εκλογές έχει η Γαλλία, δεύτερες. Εκλογές έχει η Ολλανδία, έπεσε η κυβέρνηση που μας φέρθηκε σκληρά. Εκλογές έχει η Ιρλανδία, εκλογές έχει η Τσεχία, εκλογές έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία. Και υπάρχει ήδη αναταραχή, αφήνω την Ισπανία τι γίνεται, που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό των ανέργων. Αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν κέρυες αντιδράσεις για τα σχέδια της κυβερνήσεως να οδηγήσει στη λιτότητα και στον περιορισμό των δαπανών του κράτους. Άρα, έστω και αν μας πήραν για πρώτη φορά μπόρα για να δούνε πώς θα πάει το παιχνίδι των μεγάλων, πάντως όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Γι' αυτό η ευθύνη μας είναι για την πατρίδα μας, η ευθύνη μας είναι για την Ελλάδα μας. Όλοι οι πολιτικοί με ενδιαφέρον και όποιον αναδείξει ο λαός, αυτό το κόμμα, αυτοί οι πολιτικοί μας να είναι αυτοί που θα διοικήσουν. Πόσο, 1, 2, 3 χρόνια, μετά θα είναι άλλοι. Δεν μπορούμε να πεθάνουμε για τις αναζητήσεις και τις διεκδικήσεις των προγραμμάτων των πολιτικών και των φιλοδοξιών των προσωπικών του καθενός. Εμείς θέλουμε να πεθάνουμε για την Ελλάδα όμως. Και αυτό πρέπει να υπάρξει το ίδιο βράδυ που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, μέχρι το πρωί. Και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, ας πούνε οι πολιτικοί τι θα γίνει. Αυτούς που θα έχουμε εκλέξει, όλους όσοι θα αποτελούν τη νέα Βουλή. Δεν είναι πολιτικά αυτά που λέω, δεν είναι κομματικά. Είναι η πολιτική αντίληψη, όπως λέγεται τώρα σε έρευνες και